Πριν 4,5 χρόνια κατηγορήθηκα από τον πρώην επικεφαλή της Πόλης και Ζωής και φωτογραφήθηκα, γιατί πρόεδρος του νομικού προσώπου του Δημοσίου Δικαίου ήμουν μόνο εγώ, οι άλλοι πρόεδροι ήταν του Ιδιωτικού Δικαίου, ο κύριος Χατζηγιάννης και ο κύριος Ψαράς. Κατηγορήθηκα ότι καταχρηστικά και παράνομα παίρνω διπλούς μισθούς από το νοσοκομείο και από το νομικό πρόσωπο του Δήμου. Προσπάθησε ο επικεφαλής της Πόλης και Ζωής να σπηλώσει την υπόλοιψη και την αξιοπρέπεια τη δικιά μου και της οικογένειάς μου. Μου προκάλεσε μεγάλη οικογενειακή ταραχή, γιατί πιάνα τη σύζυγό μου τότε στους δρόμους και τη λέγανε «Δεν τρέπεται ο άντρας σου να παίρνει διπλούς μισθούς σε εποχές κρίσης». Πραγματικά πέρασα πάρα πολύ δύσκολες στιγμές και κατέφυγα μετά στο ελεγκτικό συνέδριο. Βέβαια, θέλω να πω ότι όλα αυτά έχουν καταγραφεί τότε σε DVD, σε εφημερίδες, σε δηλώσεις στα κανάλια και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όλα αυτά τα είχα καταθέσει στο ελεγκτικό συνέδριο με φωτογραφίες και έχουν ελεγχθεί και από το ελεγκτικό συνέδριο η συκοφαντική αυτή δυσφήμιση που έγινε στο πρόσωπό μου. Και πραγματικά μετά από 4,5, και αυτά βασικά γίναν όλα για πολιτικούς σκοπούς. Θα πρέπει επιτέλους κάποια στιγμή να σταματήσουν σε αυτή την πόλη να πετάνε λάσπη στον ανεμιστήρα για να κερδίζουν προσωπικά πολιτικά ωφέλη και στο τέλος κανένας από αυτούς να μην τιμωρείται. Πραγματικά είναι απίστευτο αυτό που γίνεται σε αυτή την πόλη και κυρίως ότι κυνηγάνε τους νέους πολιτικούς. Μετά από 4,5 χρόνια λοιπόν, αφού κατηγορήθηκα για βαριά αμέλεια και με τη συμπεριφορά μου, όπως έγραψε τότε ο Πίτροπος, προκάλεσα έλλειμμα στη διαχείριση του νομικού προσώπου, μετά από 4,5 χρόνια δικαιώθηκα επιτέλους. Και όχι απλά δικαιώθηκα πανηγυρικά για αυτά που έλεγα τότε και στο Δημοτικό Συμβούλιο και στην τηλεόραση. Προσωπικά τότε βγήκα στη τηλεόραση και ζήτησα να μου, σε δημόσιο διάλογο που είχαμε με τον επικεφαλή, και του ζήτησα να μου ζητήσει δημόσια συγγνώμη. Η απάντησή του ήταν ότι συγγνώμη δεν ζητάω. Γι' αυτό το λόγο θέλω να πω ότι εγώ συγγνώμη δεν δέχομαι πλέον από κανέναν άνθρωπο. Ζημιώθηκα ψυχολογικά και οικονομικά τα τελευταία 4,5 χρόνια. Η απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου είναι καταπέλτης. Λέει ότι σε κάθε δε περίπτωση τα έξοδα παράσεις που καταβάλλουν σε πρόεδρους ΔΣ δημοτικών νουπουδουδού δεν εμπίπτουν στην έννοια των αποδοχών της παραγράφου 11 του άρθρου 25 του νόμου 4354 του 2015, καθότι πρόκειται για παροχές αβέβαιες μη πάγιου χαρακτήρα και κειμενόμενου ύψους, το οποίο δεν προσεγγίζει καν τον εισαγωγικό βασικό μισθό υπαλλήλου κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Τι θέλω να πω? Ότι επειδή έβγαινα και λέγαν, δεν λέγαν το ποσό που έπαιρνα τότε από το νομικό πρόσωπο. Το ποσό ήταν 420 ευρώ. Τα 420 ευρώ, από ό,τι ξέρουν τότε όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι, και το είχα πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, τα χρησιμοποιούσα για να κατεβαίνω στο Υπουργείο για δουλειές του νομικού προσώπου. Ουδέποτε ζήτησα από το Δήμο να μου καλύψει τα έξοδα όπως όφιλε για να κατέβω στα Υπουργεία για τις υποχρεώσεις του νομικού προσώπου. Όλα τα έξοδα τα κάλυπτα από εκείνη τα χρήματα. Και τα χρήματα ήταν περίπου 4-5 μήνες που πήρα και τα έξοδά μου για να κατέβω στο Υπουργείο ήταν πάρα πολύ περισσότερα. Γιατί τότε, σαν πρόεδρος νουπουδουδού, κατάφερα να πάρω 450 χιλιάρικα για τους παιδικούς σταθμούς, για τις αυλές, κατάφερα να πάρω τις αδειοδοτήσεις, πήγαμε για τον καινούριο παιδικό σταθμό που χτίζεται τώρα. Κατέβηκα πάρα πολλές φορές κάτω και το είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο και οι περισσότεροι Δημοτικοί Συμβούλοι τότε είπαν ότι λάθος μου, ότι έπρεπε να τα ζητήσω από το Δήμο, να μου τα καταβάλει κάθε φορά που θα κατεβαίνει ο Δήμος. Κάτι που δεν ήθελα, γιατί θεωρούσα ότι τα λεφτά που παίρνω τότε από το νομικό πρόσωπο είναι επαρκές για να μπορέσω να κατέβω στην Αθήνα και να γυρίσω. Το ρεζουμέ ποιο είναι σε όλη την υπόθεση από εδώ και πέρα? Από εδώ και πέρα, όπως είπα, δεν δέχομαι καμία συγγνώμη από κανέναν άνθρωπο. Οι συγγνώμες τελειώσανε. Μέσα στην εβδομάδα ετοιμάζουμε αγωγή εναντίον
του ανθρώπου που προσπάθησε να σπηλώσει το όνομά μου και την υπόλοιψή μου, και από εδώ και πέρα θα ακολουθήσω την κάθε νόμιμη οδό. Δεν θα αφήσω ποτέ ξανά κανέναν άνθρωπο να μιλήσει άσχημα χωρίς στοιχεία εναντίον μου, και δεν θα επιτρέψω κανέναν, μα κανέναν, να σπηλώσει ξανά το όνομά μου. Πέρασα πολύ δύσκολα 4,5 χρόνια. Όποιος βρισκόταν στη θέση μου θα καταλάβαινε. Είχαμε 3 δικαστήρια, πολύ δύσκολα, για να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας, γιατί τελικά αποδείχτηκε σε όλα αυτά που γράφει η δικογραφία ότι πραγματικά αυτά που έλεγα τότε και στην τηλεόραση και στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι η μόνη αλήθεια. Ότι ποτέ δεν ζήτησα κάτι που δεν το δικαιούμουν. Και είχα και απόφαση, επειδή πρέπει να το ξέρετε όλοι, το Σεπτέμβριο υπογράφηκε απόφαση από τον Επίτροπο ότι νομίμως καταβάλλονται αυτά τα λεφτά. Δεν πήγα εγώ και είπα την ταμεία δώσε μου τα χρήματα, τα δικαιούμαι. Είναι με απόφαση τότε του Επιτρόπου. Όσοι θέλετε μπορώ να σας δώσω όλα τα στοιχεία, όλα τα χαρτιά. Όσο στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, αν παρέστεται ο πρώην πρόεδρος της Πόλης και Ζωής, θα καταθέσω σε όλους τους επικεφαλείς του Δημοτικού Συμβουλίου τα DVD από τις δηλώσεις του, τις εφημερίδες που έκανε τις δηλώσεις και ό,τι έχει γραφτεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, και είναι πάρα πολλά πραγματικά, αφού στο ελεγκτικό συνέδριο κάνα πολλές ώρες για να τα δουν και να τα διαβάσουν. Αυτά έχω να πω. Ευχαριστώ πολύ. Πλέον δικαιώθηκα. Δεν είμαι ελέφαντας. Πρέπει να το γνωρίζει όλος ο κόσμος. Η απόφαση είναι εδώ πλέον. Δέχεται την έφεση του Αλέξανδρου Παναγιωτή Κωνσταντίνου. Ακυρώνει την πράξη του 2018 του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο νομό της δράμας και διατάσσει την απόφαση κατατεθέντος παραβόλου στον εγκαλούντα. Δεν είμαι πλέον ελέφαντας.